Αυτό που λέμε. Εννοώ ότι 3,6 δίνουμε 1% αντίμετρα. Ή όλα. Μόλις πιάσουμε 3,5% πλεώνασμα το 2018, ναι, για το 2019 ενεργοποιούνται αμέσως τα θετικά αντίμετρα. Τα αρνητικά μέτρα είμαστε αναγκασμένοι να τα πάρουμε ούτως ή άλλως. Και αυτό, για να μην, νομίσει κάποιος ότι τα πήραμε επειδή έχουμε κάποια κακή ψυχολογία ή επειδή κάναμε κάτι λάθος στο μέτρημα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν ζητούσαν τέτοια πράγματα. Δεν ζητούσαν το δούνου του, το οποίο ήθελε ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Ξεκινήσαμε να μας ζητάνε το Δεκέμβριο 4,5 δις. Εμείς είπαμε δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Τόσα και πράγμα. Φτάσαμε να πάρουμε. 5. 3, όχι, όχι, όχι. Φτάσαμε 1% επιπλέον. Το 3,5 σας εξηγώ. 4,5 δις δεν είπατε. Το 3,5% σας είπα. Είναι ψηφισμένο από το 2015 ότι το 2018 θα έχουμε 3,5. Μην με σκάσετε. Μας είπατε ότι ζητούσε το δούνου του 4,5 δις μέτρα. Σωστά. Το χρόνο. Το χρόνο. Το χρόνο. Και εσείς εφαρμόσατε 2,5 δις το χρόνο. Σωστά. Όχι. Αναγκαστήκαμε και βάλαμε 1% θετικά μέτρα την μια χρονιά και 1% αρνητικά. Το 1% μέτρα τα βάλατε. Είναι 1,85 δις το 1% μέτρα. Άρα 3,7 και τα δύο χρόνια, έτσι. Για κάθε χρόνο όμως, για πρώτη 1,85 φορά, ενώ οι προηγούμενες αξιολογήσεις κλείναν με πρόσθετα μέτρα, για πρώτη φορά η αξιολόγηση κλείνει με μέτρα που αναγκαζόμαστε να πάρουμε επιπλέον 1% μια χρονιά και 1% της άλλης, αλλά έχουμε και θετικά μέτρα. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ. Μισό λεπτό και να βάλω να το πείτε. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα πριν. Συμφωνώ λοιπόν με τον Τσίπρα, επαναλαμβάνω και το ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 4,5 του Σαμαρά που είχε φέρει και ο κύριος Μαυραγάνης ήταν ματωμένο πλεώνασμα. Το 3,5% επί τόσα χρόνια τι είναι? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν το έχουμε πει. Μια φορά και θα το πω σοβαρά. Θα το πω σοβαρά χωρίς να χαμογελάσω όπως κάνετε ειρωνικά εσείς. Τι να κάνω. Θα το πω. Ναι, καλά κάνετε. Έχετε την πολιτική σας άποψη και την παλεύετε. Την έχω. Καλά κάνετε. Δεν παλεύω τίποτα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, κύριε Αλεξιάδη. Δεν είναι κακό να την κρύβετε. Πολιτικός είστε εσείς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν. Και έχετε διατελέσει και υπουργός. Κατά συνέπεια λοιπόν. Μπορώ να γελάω, δόξα τω Θεώ, γιατί πληρώνω τις ρυθμίσεις μου. Δεν είναι κακό να εκφράζετε την πολιτική σας άποψη. Το κάνετε με αγωνία και καλά κάνετε. Η πολιτική άποψη εκφράζεται. Να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας. Εγώ σε κόμμα δεν είμαι, κύριε Αλεξιάδη. Στηρίζετε όμως κόμμα. Δεν στηρίζω κανένα κόμμα. Να μην χάσουμε χρόνο σε αυτό. Επειδή μου το λέτε. Να μην χάσουμε επειδή μου το λέτε. Από πού προκύπτει ότι στηρίζω κόμμα? Σε ό,τι επειδή αφορά, σας λοιπόν, ρωτάω τι είναι το πλεώνασμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το και πλεώνασμα. Επειδή σας ρωτάω γιατί τα ιδιωτικοποιείτε όλα, στηρίζω κόμμα. Θέλετε πείτε να μου να απαντήσω. Στηρίζω κόμμα. Θέλετε να απαντήσω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πλεώνασμα. Σε ό,τι αφορά το πλεώνασμα, εμείς δεν είμαστε της λογικής ότι οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί σε μια χώρα που θέλει να πάει στην ανάπτυξη είναι η λύση. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι η αναγκαιότητα που κληρονομήσαμε. Εμείς θεωρούμε βεβαίως ότι και δεν πρέπει να υπάρχουν ελληματικοί προϋπολογισμοί, γιατί αν έχεις ελληματικούς προϋπολογισμούς να πηγαίνεις σε δανεισμό, αλλά αυτή την περίοδο δεν μπορείς να πηγαίνεις σε τόσο μεγάλα πλεονάσματα, διότι δημιουργούν προβλήματα. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι έπρεπε να πάμε στην καλύτερη δυνατή συμφωνία. Άλλωστε να θυμίσω ότι κληρονομήσαμε πλεονάσματα δυσθεώρητα της τάξης του 4,5% έως το 2030. Ελάτε, αφού σας είπα ότι είναι ματωμένο το πλεώνασμα του Σαμαρά. Εγώ το λέω κούτρας. Σας απάντησα. Ματωμένο. Θεωρείτε ότι μου απαντήσετε. Δεν μου απαντήσατε. Επίσης πρέπει να απαντήσετε κάποια στιγμή και στο οξύμορο. Πώς αυτό που είναι αναγκαιότητα και δεν θέλετε αυτή τη συμφωνία μας βγάζει από το μνημόνιο? Κύριε Κούτρα, έχω απαντήσει αυτά τα θέματα πάρα πολλές φορές. Δεν σας πει η απάντηση. Επίσης, κύριε Μαυραγάνη, πριν